Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς, κύριε Μοσχοβησή, 1 τρισεκατομμύριο ευρώ χάνεται ετησίως από αυτήν την γιγαντιαία φορολογική απάτη. Χάνεται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και πρέπει να επιστρέψει για να στηρίξει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, αλλά και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Μιλάμε για ένα προκλητικό έλλειμμα δικαιοσύνης και υγιούς ανταγωνισμού που αποκάλυψαν τα Panama Papers υπέρ των πολυεθνικών και σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των κρατών. Η θέση της πολιτικής μου ομάδας είναι ότι τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται εκεί που παράγονται, να υπάρξει επιτέλους μητρό φορολογική εναρμόνιση, μαύρη λίστα για τους φορολογικούς απατεώνες, αρνητική δημοσιότητα και αυστηρές ποινές. Και πρέπει να υπάρξει περισσότερη και αποτελεσματικότερη και ευρωπαϊκή και παγκόσμια συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτής της κραυγαλαίας αδικίας και απάτης. Η Κομισιόν έκανε ένα μικρό, καθυστερημένο, θετικό βήμα. Ορισμένα κράτη-μέλη προσπαθούν αυτό στο Συμβούλιο να το περιορίσουν. Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να ασκήσει αντίρροπη πίεση για να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή.